Καλώς ήρθες στο Χτίζω Καριέρα, το podcast που σε βοηθάει να κερδίσεις τη ζωή αλλά και στη σταδιοδρομία. Είμαι ο Δημήτρης Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας πανεπιστημίων και υποψήφιος διδάκτορ του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μαζί θα δούμε τεχνικές, στρατηγικές αλλά και πρακτικές συμβουλές για να εκτοξεύσεις την καριέρα σου. πώς να χρησιμοποιώ το LinkedIn σωστά. Σήμερα θα δούμε μαζί τη μαγεία του LinkedIn και μάλιστα του Search Function, κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα και πραγματικά είναι ο μοναδικός καλός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το LinkedIn σωστά. Πολλές φορές μου αρέσει να λέω το αστείο το Search Bar του LinkedIn είναι σαν το Excel της αφορίας. Έχει τα πάντα όλα μέσα. Πού σπούδασε κάποιος, τι δεξιότητες έχει, που δουλεύει, που έχει δουλέψει στο παρελθόν. Και μέσα από εκεί μπορώ να βρω τον επόμενό μου μέντορα. Μπορώ να βρω κάποιον ο οποίος έχει κάνει τη μετάβαση που θέλω να κάνω. Έχει κοινό background με μένα και έχει πάει ένα βήμα μπροστά την καριέρα του. Και από αυτόν τον άνθρωπο, αφού τον εντάξω στο επαγγελματικό μου δίκτυο, μέσα από τεχνικέ δικτύωση, μπορώ να βρω πληροφορία την οποία δεν θα βρω πουθενά online. Όσο και να ψάξω, όσο και να γράψω στο GPT ή στο Google, ή να δω βίντεο στο YouTube. Πάμε λοιπόν. Πάω στο search bar και γράφω την ιδιότητά μου. Είμαι ή αυτό που θέλω να κάνω ακόμα καλύτερα, βασικά. Αν είμαι φοιτητή, θα βάλω το τίτλο του πτυχίου που θα έχω. Βιολόγο, βιολόγο. Χημικό, χημικό-μηχανικό, πολιτικό-μηχανικό. Το γράφω στα αγγλικά. Civil Engineer, Biologist, Chemist, etc. Και πατάω ένα Enter. Και θα, μου, θα ψάξω για People. Για άνθρωπο. Που είναι πάνω αριστερά στα φίλτρα. Γιατί ψάχνω το επόμενο μέντορα. Και μετά θα πάω στο μαγικό κουμπί που λέγεται All Filters. Και εκεί γίνεται η μαγεία. Όπου μου επιτρέπει πραγματικά να έχω πρόσβαση στα δεδομένα τη εφορία. Και θα πω, εγώ ποιο πανεπιστήμιο το τελειώνω? τελειώνω Το πανεπιστήμιο Ιαννίνων, τελειώνω το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το το Πανεπιστήμιο Κρήτη. Και θα πάω κάτω-κάτω που έχει school, που είναι τα πανεπιστήμια, και θα γράψω. University of Ιωαννίνα. University of Crete. Μετά λέω, πού θέλω να δουλέψω, να βάλω το target company, την εταιρεία που, στην οποία θέλω να δουλέψω, στο current company. Να βρω κάποιον που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο που, τελειώ, που έχω τελειώσει και εγώ, που τελειώνω, και δουλεύει στην εταιρεία που θέλω να δουλέψω. Και λέω, Α πούμε, είμαι χημικό και θέλω να δουλέψω στα πετρέλαια. Μου βάζω λοιπόν τον Τιτάνα ή άλλε ελληνικέ εταιρείε που ασχολούνται με πετρέλαια. Και θα βρω λοιπόν άτομα από το πανεπιστήμιο μου, το δικό μου τμήμα, που είχα τελειώσει και εγώ κάποτε ή που τώρα φυτώ και δουλεύουν στην εταιρεία που θέλω. Και με αυτού μπορώ να δικτυωθώ και να, να δω ακριβώ ποια μαθήματα, ποιε δεξιότητε από το πανεπιστήμιο του βόλεψαν και χρησιμοποιήσανε στη νέα του δουλειά. Επίση, πάμε να δούμε και κάτι ακόμα. Θέλω να φύγω στο εξωτερικό. Θέλω να αλλάξω χώρα και θέλω να πάω να δω, δω πώ είναι η ξενιτιά και τα παραπάνω λεφτά που λένε ότι έχει στην Ολλανδία, στι Βρυξέλλε, στην Βρετανία και οτιδήποτε. Πάω λοιπόν, βάζω πάλι την λέξη κλειδί, τη δική μου ιδιότητα. Α πούμε ότι είμαι ξαναγό. Α πούμε ότι είμαι φυσικό. Α πούμε ότι είμαι software developer. Και γράφω λοιπόν Software Developer και θα πάω στο εξωτερικό. Και πάω πάλι στο People και All Filters. Και θα βάλω πάλι στο σχολείο τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το δικό μου το πανεπιστήμιο, το University of Crete, το University of uh, West Attica. Και θα πάω μετά στο Location και θα βάλω Netherlands, Ολλανδία. Εκεί θέλω να πάω. Μάλιστα μπορώ να βάλω και το Amsterdam, την πόλη. Και θα βρω λοιπόν Έλληνες που είναι εκεί. Και που θα μπορέσουν να με βοηθήσουν και στη μετάβαση αφού χώρα. Έχουν καιρό να μιλήσουν ελληνικά και θα επιθυμήσουν να μιλήσουν με κάποιον Έλληνα. Να κάνουμε και ένα Zoom call, να μου πούνε πώ είναι η μετάβαση, πώ είναι η ζωή εκεί, πριν πάρω την απόφαση να πάω στην ξενιτιά. Και μάλιστα, άμα του βάλω και στο δίκτυό μου, όταν θα πάω εκεί, θα έχω ήδη και έναν φίλο να μου κάνει μια ξενάγηση στην πόλη, να πιω έναν καφέ, να με βοηθήσει σε, στα πρώτα βήματα στο να πάω στο δημαρχείο, να βγάλω αφημί τη χώρα κλπ. κλπ. Ένα άλλο τρόπο, ελληνική πατέντα, είναι το θέλω να πάω στο εξωτερικό και δεν βρίσκω κάποιον στη δικιά μου ιδιότητα και μπορεί να βάζω και τα πανεπιστήμια και να δεν βρίσκω κάποιον. Εγώ πιο εύκολο τρόπο είναι εξή. Πάω πάλι στα All Filters, έχω κάνει ένα κενό search, πάω All Filters και βάζω την, εταιρε... την, uh, χώρα που θέλω να πάω. Π.χ. θέλω να πάω στο Λουξεμβούργο, θέλω να πάω στη Σουηδία. Και θα πάω στο Past Company, παλιά δουλειά, και θα γράψω Greek Army ο ένδοξο ελληνικό στρατό. Όλοι οι άντρε στην Ελλάδα έχουμε υπηρετήσει. Και το βάζουμε πολλέ φορέ και στο LinkedIn. Περήφανα και περίτρανα, καθώ είχαμε κάποιο post, κάτι είχαμε. Οπότε, αν βάλω στο Past Company Greek Army, θα βρω πάρα πολλού Έλληνε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να βρω Έλληνε λοιπόν στο εξωτερικό, πριν πάω να με βοηθήσουν στη μετάβαση. Και μπορώ πάλι να βάλω τη λέξη κλειδί, που είναι η ιδιότητά μου, και να με βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί πιθανώ στην εταιρεία που θα είναι αυτή, σω να μπορέσω να μου κάνουν και μια ιστορική σύσταση για να έχουν και παρέα έναν Έλληνα στη δουλειά και εγώ να έχω έτσι networking και να μπουστάρω τι πιθανότητε μου να με προσλάβουν. Τέλο, πάμε στον αναδικό χώρο. Είμαι σε μια εταιρεία Α και θέλω να αλλάξω εταιρεία να πάω σε μια εταιρεία Β. Γιατί δεν μου αρέσει το κλίμα, κάτι έγινε στη δουλειά κλπ, κλπ, κλπ. Και πάω και γράφω λοιπόν πάλι τη θέση στην οποία εργάζομαι ή που θέλω να εργαστώ. Είμαι π.χ. financial analyst και δουλεύω στην εταιρία Α. Και θα πάω τώρα στο past company, παλιά δουλειά, και θα βάλω την εταιρεία που εργάζομαι εγώ τώρα. Και θα πάω τώρα στο current company, τωρινή εταιρεία, την εταιρεία στην οποία θέλω να δουλέψω. Και να δω ποιο άλλο έκανε τη μετάβαση από την εταιρεία Α στην εταιρία Β. Που συνήθω αυτέ μεταξύ του είναι ανταγωνιστρίε. Τι του ρώτησαν στη συνέντευξη που είναι από ανταγωνίστρια εταιρεία, Πώ ήταν το κλίμα επειδή ήρθαν από ανταγωνίστρια εταιρεία, Άρα έτσι βρίσκω κάποιον που έχει κάνει τη μετάβαση που θέλω να κάνω που πραγματικά έχει κάνει το επόμενο βήμα που εγώ σκέφτομαι και θα πάρω βιωματικέ πληροφορίε που δεν θα βρω πουθενά online και θα έχω τόσο καλά δεδομένα και αξιόπιστα από έναν άνθρωπο και μπορώ να το κάνω αυτό και με ένα και με δύο και τρεις ανθρώπους για να έχω και ένα cross check γιατί κάποιο μπορεί να έχει μια δυστάρεση εμπειρία και να επηρεάσει αρνητικά το δικό μου βήμα και άμα τον εντάξω και στο επαγγελματικό μου δίκτυο να έχω και μια εσωτερική σύσταση γιατί η εσωτερική σύσταση τι είναι πολλές εταιρείε σου λένε φέρε μας έναν γνωστό σου να δουλέψει στην εταιρεία και άμα μείνει 6 μήνες σου δίνουμε και ένα μπόνους από ό,τι ξέρω στην ελληνική αγορά κυμαίνεται γύρω στα 2000. Άρα είναι και ένα win-win situation που κερδίζει και το άτομο που κάνει εσωτερική σύσταση σε κάποιον άλλον, αλλά και εγώ το βιογραφικό μου από τον πάτο θα πάει στην κορυφή και θα το κοιτάξουν πριν το, πριν το πετάξουν στη στίβα. Και πολύ πιθανόν, αν έχω και τα απαραίτητα προσόντα, τότε να με καλέσουν και σε συνέντευξη. Το μόνο που κερδίζω με εσωτερική σύσταση δεν είναι ότι θα πάρω τη δουλειά με μέσο, αυτό δεν υπάρχει. Παίρνω τη δουλειά λόγω networking με το να. Απλά το βιογραφικό μου να πηγαίνει από τον πάτο πρώτο και να το ρίξουν μετά ματιά. Αν σου άρεσε το σημερινό επεισόδιο, κάνε subscribe όπου ακούς podcast και άφησέ μου και ένα review. Κάθε εβδομάδα επιλέγω ένα review όπου εγώ θα κάνω αξιολόγηση το βιογραφικό σου και το προφίλ σου στο LinkedIn ώστε να μεγιστοποιήσεις το αντίκτυπο που έχουν αυτά τα εργαλεία. Σε ευχαριστώ που άκουσες το «Χτίζω καριέρα» και σε περιμένω στο επόμενο επεισόδιο.